Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018. Κρυός. Η σημερινή ημέρα για εσάς που είστε η πρώτη του κύκλου είναι ιδανική για σημαντικές επαφές. Δώστε προτεραιότητα σε ό,τι σας ευχαριστεί και οι ευκαιρίες είναι πολλές για να κλείσετε συμφωνίες που θα ευοδοθούν φυσικά στο μέλλον. Κάποιο φιλικό πρόσωπο θα δώσει και τη λύση σε προσωπικό σας θέμα. Πολύ απλά εμπιστευτείτε το. Ταύρος, κουραστική σημερινή ημέρα, εσείς νικητές, αλλά μέσα σας τίποτα δεν σας ευχαριστεί. Αυτό οφείλεται στις όψεις της Αφροδίτης, κυρίαρχος πλανήτη σας. Και φυσικά θέλει εσάς νικητές, μιας και έχετε κουραστεί πολύ από τα επαγγελματικά σας θέματα. Η ημέρα είναι ιδανική για ερωτικές επαφές. Πολύ απλά, απολαύστε τες. Δίδυμος, γλυκουλίνια μου, σήμερα είναι μια μέρα κομμένη και ραμμένη στα δικά σας μέτρα. Δώστε προτεραιότητα στην επικοινωνία σας και φυσικά αυτή θα σας ανταμείψει. Από το απόγευμα και μετά, ερωτικές και φιλικές επαφές θα φέρουν και τη λύση σε σημαντικά θέματα της ζωής σας. Δώστε προτεραιότητα στα προσωπικά σας θέλω. Και πάμε στον καρκίνο. Φιλαράκια μου, ήρθε η στιγμή που τόσο περιμένατε, ώστε να χαρείτε μια επικοδομητική ημέρα. Τα επαγγελματικά σας είναι στα ύψη και εσείς βέβαια στην καλύτερη σας φάση, ώστε να βρείτε λύση σε κάθε πρόβλημα. Δώστε προτεραιότητα στο φιλικό τομέα, αλλά και στον ερωτικό σύντροφο. Και πάμε στα λιοντάρια. Βασιλιάς στο ζώδιο, βασιλιάς και στη ζωή. Η υπερηφάνεια είναι στα ύψη σήμερα και από την άλλη ο ερωτικός τομέας που έχει για άλλη μια φορά πρωταγωνιστικό ρόλο. Δώστε προτεραιότητα και φυσικά χώρο και χρόνο σε επαγγελματικά θέματα και από το απόγευμα και μετά σκεφτείτε και λίγο τα ερωτικά. Η απάντηση θα έρθει και εσείς θα είστε οι νικητές. Και πάμε στον Παρθένο. Οι όψεις των πλανητών δίνουν νέα πνοή σε θέματα ερωτικά, επαγγελματικά, φιλικά, οικογενειακά. Πολλά μαζί πέσανε, βήμα-βήμα θα φτάσετε και στα προσωπικά σας θέλω και η επιτυχία είναι στο τσεπάκι σας. Η δύναμή σας είναι στο ζενίθ, καλό είναι να χαλαρώσετε λίγο σήμερα και προσοχή λίγο στις μετακινήσεις σας. Και πάμε στο ζυγό. Ζυγουδάκια μου, σαν καλά παιδιά της Αφροδίτης, δώστε σήμερα έμφαση στα προσωπικά θέλω και δεχτείτε τη βοήθεια από φίλους ή τον ερωτικό σας σύντροφο. Η μέρα κυλά σε γοργούς ρυθμούς και εσείς τρέχετε για να τα προλάβετε όλα. Χαλαρώστε σήμερα και δώστε προτεραιότητα σε ό,τι σας ευχαριστεί. Και πάμε στο Σκορπιό. Έντονο το παρασκήνιο σήμερα, μιας και η μέρα κυλά με γρήγορους ρυθμούς. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιος σας μελετάει, ποιος σας θαυμάζει και ποιοι σας κουτσομπολεύουν. Φυσικά βέβαια η υπερηφάνειά σας είναι στο ζενίθ και οι όψεις των πλανητών σας δίνουν την ενέργεια για να πετύχετε τα πάντα. Προσοχή όμως στα έκτακτα έξοδα. Και πάμε στον τοξότη. Με τρέλα και λογική σήμερα κυλά η μέρα, αυτό βέβαια δεν σας τρομάζει εσάς μιας και είστε οι πρωταγωνιστές με πάρα πολύ τρέξιμο τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα ερωτικά. Αυτή η αναλλαγή ανεβάζει λίγο τη λίμπιντο και εσείς ακαταμάχητοι που είστε βγαίνετε νικητές. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Με πολύ κούραση αλλά και πάρα πολύ τόλμη η σημερινή ημέρα σας κάνει δυναμικούς αλλά και στον περίγυρό σας λίγο ευάλωτους. Μη δίνετε σημασία στα λόγια τρίτων και φυσικά να περιμένετε την επιτυχία από το απόγευμα και μετά. Τα καλύτερα έρχονται και πρέπει εσείς να δώσετε βαρύτητα στα προσωπικά σας θέλω. Υδροχόος. Με αρκετή υπομονή και ατσάλινα νεύρα ξεκινάει η μέρα σας μιας και βρίσκεστε σε μια καλή σχετικά περίοδο. Κάποιοι προσπαθούν να σας το χαλάσουν όμως όλο αυτό. Δεν θα δώσετε σημασία στο έντονο παρασκήνιο, φυσικά η επιτυχία είναι με το μέρος σας αρκεί να κρατήσετε χαμηλό το προφίλ σας. Δώστε προτεραιότητα στο ερωτικό σας τομέα. Ψαράκια μου, η ημέρα είναι ιδανική για να δώσετε σημασία σε οικογενειακά, φίλους και έρωτα. Από εδώ και μπρος ξεκινάει ένα διάστημα ιδανικό για εσάς και φυσικά πρέπει να δώσετε τον καλύτερο σας σε αυτό. Σε χαλαρούς τόνους, η ημέρα σας είναι ιδανική για να βρείτε λύσεις παντός τύπου. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.